Ένα θέμα που, που απασχολεί τους συμπολίτες μας και θεωρώ ότι έχει υπερβληθεί το συγκεκριμένο θέμα είναι τα σκουπίδια της Τρίπολης, τα απορρίμματα του Δήμου Τρίπολης. Ακούστηκαν πολλά και διάφορα από πολλές πλευρές, από υπεύθυνους και ανεύθυνους, ότι τα σκουπίδια έρχονται στην Κόρινθο, ότι τα σκουπίδια έρχονται στο Δήμο Κορινθίων, τα σκουπίδια έρχονται στην Κορινθία κλπ. Κλπ. Και μάλιστα κάποιοι βάλανε και ένα ωραίο τίτλο, αυτοί είναι που ψήφισαν για να έρθουν τα σκουπίδια στην Κόρινθο. Δηλαδή, επικηρύσουμε τον πρόεδρο του ΦΟΘΣΑ, που είναι ο Γιάννης ο Σμυρνιώτης, ο τέος δήμαρχος Τρίπολης, ο Αλέξανδρος ο πνευματικός της Κορίνθου, ο της Καλαμάτας, ο κύριος Νίκας, ποιοι άλλοι είναι, δεν ξέρω, από όλη την Πελοπόννησο. Τι συστήματα είναι αυτά, κύριοι? Τι συστήματα είναι αυτοί που ψήφισαν να έρθουν τα σκουπίδια στην Κόρινθο ή στην Κορινθία? Λοιπόν, θα πρέπει να προσέχουμε το τι λέμε και το τι κάνουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και όχι για χάρη της τηλεθέασης ή της ακρόασης τα ραδιοφωνικά μέσα να λέμε ό,τι θέλουμε. Πήρε μία απόφαση καθαρές κουβέντες να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας. Πήρε μία απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου σε έκτακτη συνεδρίαση για το μείζον θέμα των απορριμμάτων που έχουν δημιουργηθεί στην Τρίπολη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Τρίπολη να δείτε το τι γίνεται. Η κατάσταση είναι αφόρητη. Βέβαια αφορά και άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, όπως είναι ο Πύργος. Και λέει η απόφαση αυτή, η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΘΣΑ, ότι αξιοδοτείται, γιατί η αρμοδιότητα είναι του φορέα διαχείρισης πλέον τα απορρίμματα, έτσι όπως γνωρίζετε. Εξοδοτείται ο Δήμος Τρίπολης, εκχωρείται το δικαίωμα στο Δήμο Τρίπολης 1.500 τόνους απορριμμάτων να τους διαχειριστεί ο ίδιος ο Δήμος Τρίπολης. Και δεύτερον, η απόφαση συγκεκριμένη αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς έλεγχο νομιμότητας. Αυτά που σας είπα, αυτά ακριβώς λέει. Τίποτε άλλο. Ούτε Κόρινθο, ούτε Κορινθία, ούτε Πελοπόννησο. Εκχωρείται το δικαίωμα διαχείρισης των 1.500 τόνων απορριμμάτων στο Δήμο Τρίπολης που είναι βουνά και υπάρχει θέμα υγείας και τίποτε άλλο. Πού βγήκαν αυτά τα συμπεράσματα από την συγκεκριμένη απόφαση, αναρωτηθείτε εσείς που τα γράφετε και τα λέτε. Είπε κάτι ο πρώην πρόεδρος της ΠΕΒ, ο κύριος Νίκας, ότι πήραμε μια απόφαση και αφορά τα σκουπίδια δεν θα πάνε στο Ξυλόπεθρο, θα πάνε στην Κορινθία, σε ένα πράσινο σημείο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η απόφαση σας είπα τι ακριβώς λέει. Δεν αναφέρει πουθενά Κορινθία, δεν αναφέρει πράσινο σημείο, δεν αναφέρει κομποστοποίηση, δεν αναφέρει Κόρινθο, δεν αναφέρει Δήμο Κορινθίων. Καθαρές κουβέντες. Ανοίξτε την απόφαση στο διάβγειο να τη δείτε. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Δεύτερο. Αποστέλλετε την απόφαση στο Γενικό Γραμματέα προς έλεγχο νομιμότητας. Για να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει, δεν εγκρίνει ο γραμματέας τις αποφάσεις, κύριε. Κάνει έλεγχο νομιμότητας όπως γίνονται όλες οι αποφάσεις που προβλέπει ο νόμος να πάνε στον Γενικό Γραμματέα. Ποιο είναι το μεμπτό? Πού είναι το μείζον θέμα που τέθηκε στην Κόρινθο και στην Κορινθία? Ρητά και κατηγορηματικά διαβεβαιώνω τους συμπολίτες μας, παρά ότι δεν είναι αυτό η τακτική να διώχνω από μένα το θέμα, ότι δεν αφορά την πόλη της Κορίνθου, δεν αφορά το Δήμο Κορινθίων. Ρητά και κατηγορηματικά ως εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Κορινθίων ενημερώνω ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Τι γίνεται στους άλλους Δήμους, ρωτήστε τους άλλους Δήμους. Δεύτερο, αναφέρθηκε για πράσινο σημείο και κάνουν μερικοί κάποιους συνειρμούς ότι πράσινο σημείο έχει Κόρινθος και κάπου αλλού μπορεί να υπάρχει και κάπου αλλού σε έναν άλλο Δήμο κλπ. Πράσινο σημείο δεν υπάρχει ακόμα στο Δήμο Κορινθίων. Ρητά και κατηγορηματικά δεν υπάρχει, ψάξτε όπου θέλετε.
Υπάρχει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τέλος του 13 ή αρχές του 14, αν θυμάμαι καλά, που ο Δήμος αναζητά ένα χώρο με διαγωνισμό, θα το κάνει η Οικονομική Επιτροπή, είναι σε εξέλιξη αυτό. Περίπου 15 στρέμματα, αν θυμάμαι καλά, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θυμούμε αν είναι ομόφωνη, για να δημιουργήσουμε το πράσινο σημείο. Τι είναι το πράσινο σημείο, κυρίες και κύριοι? Τα λέει η απόφαση μέσα. Δεν μιλάμε για απορρίμματα. Το πράσινο σημείο θα έχει όλα τα κλαριά του Δήμου Κορινθίων και όχι μόνο αυτά που μαζεύει ο Δήμος με τα ανατρεπόμενα και τα πηγαίνουμε σήμερα στους Σκαδά, αλλά και οι συμπολίτες μας που κλαδεύουν τους φοίνικες, τα κλαριά, τους ευκαλύπτους, όλα τα δέντρα τους, τις πορτοκαλίες τους και τις λεμονιές τους, θα μπορούν μόνοι τους με τα δικά τους αυτοκίνητα να τους φέρουν όταν θα γίνει εκείνο το σημείο, το πράσινο σημείο. Τα οποία βέβαια ο Δήμος με το μηχάνημα που έχει θα τα επεξεργάζεται και θα γίνεται πριονίδι για χρησιμοποίηση σε αγροτικές καλλιέργειες ή στους κήπους του Δήμου. Αυτές είναι έννοιες που τις έχουμε πει, τις έχουμε στο διάβγεια, τα ανακοινώνουμε τα πάντα. Εδώ δεν κρύβει τίποτα ο Δήμος Κορινθίων. Δεν κατάλαβα προς τι έτρεξαν, βγάλαν οι ίδιες οι μερικοί ότι τα σκουπίδια της Τρίπολης έρχονται στην Κόρινθο. Σας είπα λοιπόν τρία πράγματα. Ένα, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου δίνει μόνο την εκχώρηση στο Δήμο Τρίπολη να διαχειριστεί τα σκουπίδια του. Δεύτερο, για 1500 τόνους και μόνο. Δεν μιλάμε για Κόρινθο και Δήμο Κορινθίων. Τρίτον, πράσινο σημείο που έβγαλαν κάποιοι δεν υπάρχει ακόμα στο Δήμο Κορινθίων. Θα το κάνουμε όμως. Θα το κάνουμε όταν θα έρθει η ώρα, γιατί όλα θέλει νομότυπες διαδικασίες, διακηρύξεις, διαγωνισμούς, επιτροπές, κατακυρώσεις, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις. Και θα αφορά ό,τι σας είπα. Κλαδέματα, τα μπάζα που θα ανακυκλώνονται, όπως κάναμε με τα μπάζα κάτω από τον σταθμό του ΟΣΕ, αν θα είχατε δει με το μηχάνημα που ανακυκλώναμε τα μπάζα και τα κάναμε υλικά και τα χρησιμοποιήσαμε σε αγροτικούς δρόμους. Αυτή είναι η φιδό που έχει η σημερινή Δημοτική Αρχή για το Δήμο Κορινθίων. Να εξοικονομούμε χρήματα αφενός και να βελτιώνουμε το περιβάλλον αφετέρου. Εξηγήσαμε λοιπόν τι γίνεται με τα σκουπίδια που έγινε τόσο ντόρος. Και να σας πω και κάτι άλλο πέρα όλου του θέματος. Γιατί έτσι όπως βγαίνουν μερικοί και το θέτουν το θέμα, ξέρετε ότι όλοι οι κομματερές είναι χωρίς νόμιμη άδεια όσες λειτουργούν στην Πελοπόννησο. Και βέβαια δεν είναι μόνο Πελοπόννησος και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα βγάλουμε τα μάτια μόνοι μας. Ας προσέχουμε. Δεν κάνουν καλό με το να έχουν τέτοιες πομπόδιες εκφράσεις στον Δήμο Κορινθίων και στους Δήμους της Κορινθίας. Δεν κερδίζουν τίποτα. Δεν κάνουν κάτι. Οι εκλογές τελείωσαν εναντίον του πνευματικού. Τελείωσαν οι εκλογές. Το 2019 πάλι θα τα ξαναπούμε αυτά. Ας προσέχουμε το τι λέμε και το τι κάνουμε. Σημειώνω και κλείνω με αυτό ότι οι Δήμοι, ρωτήστε όποιον Δήμαρχο θέλετε, ιδιαίτερα τους αρχαιότερους, τον άλλον Δήμο, από τον Δημήτρη τον Καμπόσο στο Άργος μέχρι τον Παναγιώτη τον Νίκα στην Καλαμάτα, αν ήταν ποτέ αρμοδιότητα των Δήμων να λύσουν αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Κύριε, επειδή ασχολούμαι από το 1984 με την αυτοδιοίκηση, είτε σαν υπάλληλος είτε σαν αιρετός, εδώ και πλέον των 12 ετών, ποτέ, μα ποτέ δεν δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα στους Δήμους. Αν είχε δοθεί, να είστε σίγουροι ότι ο Δήμος Κορινθίων τουλάχιστον θα το είχε λύσει το πρόβλημα, όπως έλυσε και το μακροχρόνιο πρόβλημα του νερού. Και θεωρώ θα το είχαν λύσει και άλλοι Δήμοι. Πρώτα ήταν στις κρατικές νομαρχίες η αρμοδιότητα, στη συνέχεια δόθηκε στις κρατικές περιφέρειες, στη συνέχεια δόθηκε στις νομαρχιακές αιρετές αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια δόθηκε στην αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η οποία έχει προχωρήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά που έχει πει ο κύριος Τατούλης είναι πράγματι έτσι και θα προχωρήσει το θέμα. Και βέβαια από πλευράς Δήμων θα γίνει ένας μεγάλος αγώνας.
Δεν δεχόμαστε απριόρι ότι έβγαλε ο διαγωνισμός ένας μεγάλος αγώνας για να μειωθούν οι τιμές και κάποιοι άλλοι όροι που προβλέπονται, που θεωρούμε ως Δήμοι. Γιατί εμείς θα είμαστε η ουσία. Το αντισυμβαλόμενο μέρος ο Δήμος, η Δήμη της Πελοποννήσου θα είναι. Κάτι για 150.000 ελάχιστο κόστος και ελάχιστο βάρος κλπ. Που θα πρέπει να πάει, αυτά θα τα παλέψουμε. Και θεωρώ ότι θα τα πετύχουμε.